Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Σουζάννα Μπενίση και τη Γεωργιάνα Βάρμπα. Το μάθαμε τώρα αυτό. Κάθε Τετάρτη στις 8 με 9. Ύστερα νομίζω από μια ταλαιπωρία φτάσαμε. Φτάσαμε ολόκληρες. Γιατί στη Θεσσαλονίκη επικρατεί σήμερα ένα χάος. Ναι, ένας πανικός, κίνηση στους δρόμους, κλειστοί δρόμοι. 8 παρά 1. Καλύτερα μείνετε σπίτι να ακούσετε εμάς δηλαδή. Ναι, αυτό είναι, αυτή είναι η λύση. Λοιπόν, για πες λίγο για τη εβδομάδα σου, για σένα. Πες μας. Πριν ξεκινήσουμε, μην πω κατευθείαν στα βαθιά. Ναι, δίκιο έχεις. Τίποτα, ήσυχα και αυτή η εβδομάδα. Καθημερινότητα. Έχουμε και λίγο το ραδιόφωνο και ξεσπάμε. Τώρα ασχολούμαστε με την τέχνη, με τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Ενημερώνουμε και τον κόσμο. Εσύ? Και εγώ νομίζω ότι τα ίδια πάνω κάτω. Ωραία. Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια παράσταση η οποία κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Αυλαία στις 8 Δεκεμβρίου. Μια ξεχωριστή μέρα. Να πω λίγα λόγια για την υπόθεση. Είναι λοιπόν ο Γκαμπριέλ. Ο Γκαμπριέλ διώκεται από το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας το 1938. Έχει μέχρι τη Δύση του Ηλίου για να τον μεταφέρουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η Αντουανέτα, πιστή μέχρι σήμερα στο καθεστώς, παντρεμένη με 6 παιδιά, το συναντάει χωρίς να γνωρίζει τίποτα για τις ανατρεπτικές του αντιλήψεις. Οι ώρες που θα περάσουν μαζί θα συνταράξουν το πιστεύω της σχέσης με το καθεστώς, αλλά και με την μέχρι τώρα ζωή τους. Τη σχέση με τον άντρα της, τον φεμινισμό, την ομοφιλοφιλία, τον κόσμο και κυρίως... συγγνώμη, χατάχασα λίγο. Δεν πειράζει. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Έλα. Δύο πλάσματα λοιπόν μεγαλωμένα, τελείως διαφορετικά, που όμως θα ανακαλύψουν μέσα από δυνατές συγκρούσεις ό,τι τους ενώνει, το σημαντικότερο από όλα. Και ίσως μέχρι τη Δύση του Ηλίου οι ζωές τους να αλλάξουν για πάντα. Να σου πω λίγο τι έγινε με αυτή την παράσταση. Για πες μου. Εγώ αποφάσισα, τέλος πάντων, κανόνισα να πάω την Κυριακή σε αυτό. Γιατί παίζει ο Σταύρος Ζαλμάς και η Δήμητρα Ματσούκα. Ναι. Και αποφάσισα λοιπόν να πάω. Δεν είχα ιδέα. Ούτε ποιος παίζει, όχι ήξερα ποιος παίζει, δεν ήξερα τον τίτλο. Διαβάζω λοιπόν τώρα για το ραδιόφωνο να πω αυτή την παράσταση και λέω, αχ τι ωραία υπόθεση, λέω θα ήθελα πολύ να πάω. Και μετά βλέπω ότι παίζει η Ματσούκα και ο Ζαλμάς και λέω και το έχεις κανονίσει την Κυριακή να πας, σύμπτωση. Ναι. Να πω και λίγα λόγια ακόμα για την παράσταση. Το μία ξεχωριστή ιστορία είναι για να φωτίσει τις μικρές δικτατορίες που ζούμε και ανεχόμαστε γύρω μας, για να μας βοηθήσει να δούμε τους ήρωες της καθημερινότητας, για να μας κάνει αντιληπτό ότι η ζωή μας ανήκει, είτε τη διαχειριστούμε σαν όνειρο είτε σαν σκουπίδι. Αυτή θα περάσει. Όλα είναι στο χέρι μας, από τον πόλεμο μέχρι και την αγάπη. Μια παράσταση λοιπόν για τη δύναμη που αποκτάμε όταν σταματήσουμε να μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος που εμείς δημιουργούμε, ακόμα και αν αυτός ο κόσμος αντέχει μόνο δύο. Εσύ τι γνώμη έχεις για τη Ματσούκα γενικά? Γενικά μου αρέσει σαν ηθοποιός. Βέβαια έχει κάνει κάποια πράγματα τα οποία την έχουν χαρακτηρίσει και τη σκέφτεσαι έτσι λίγο ότι... Έχει λίγο το ρόλο της γατούλας. Ναι, ναι, της πιο αθώας. Όχι κάτι αθώα. Αθώα εννοώ με την έννοια στο μυαλό, όχι τόσο σοβαρή και αυτά. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε μια παράσταση. Θα σου πω, εγώ παρόλο που την... Μου αρέσει σαν ηθοποιός δηλαδή. Σου αρέσει, εντάξει, είναι πολύ ωραία γυναίκα σίγουρα, ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το... Να το αμφισβητήσουμε, αλλά σαν ηθοποιό έχει αυτό το ρόλο της γατούλας. Εγώ να σου πω ότι την είδα σε δύο παραστάσεις. Μία στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο ρόλο της Μύδιας. Όχι βασικά της Μύδιας ακριβώς, ήταν μια άλλη. Παραλλαγή. Ναι, σαν μια άλλη βερσιόν, δεν τη θυμάμαι ακριβώς. Όπου εκεί πραγματικά δεν ήταν αυτή που συνηθίσαμε. Καμία σχέση. Μεταμορφώθηκε. Όπως και την είδα στο θέατρο Δάσους, νομίζω. Ναι, στο Σιρανό Ντεμπεζεράκ μαζί με τον Χαραλαμπόπουλο. Εκεί βέβαια δεν μ' άρεσε πάλι. Εντάξει, δεν μ' άρεσε να πω μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι εδώ μπορεί και να είναι λίγο καλύτερη. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτός ο ρόλος της ταιριάζει. Πιστεύω ότι έχει ικανότητες σαν ηθοποιός. Ότι πραγματικά μπορεί να ανταποκριθεί σε ρόλους έτσι και λίγο πιο δύσκολους. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Με αυτή την παράσταση κάτι περίεργο έχει συμβεί. Για πες. Εκτός ότι δεν είχα καταλάβει ότι είναι αυτή η παράσταση όπου θέλω να πάω την Κυριακή, το μια ξεχωριστή μέρα με παρέμπεψε, δηλαδή όταν το διάβασα, τελείως στο πίσω μέρος του μυαλού μου, σκέφτηκα μια ταινία η οποία υπάρχει με αυτό το όνομα. Μια ξεχωριστή μέρα, έτσι λέγεται. Αν αυτό πήγες να με ρωτήσεις. Ναι, αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
Μου πέρασε τελείως στο μυαλό μου, δηλαδή δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα, αλλά μετά που διάβασα την υπόθεση κατάλαβα ότι είναι αυτή. Οπότε να σημειώσω πάνω σε αυτό ότι η πολυβραβευμένη ταινία «Μια ξεχωριστή μέρα» του Σκόλα, του Έτορε Σκόλα, ανεβαίνει σε θεατρική διασκευή, να δεν κάνω πρώτη φορά, του Αλέξανδρου Ρίγα και σκηνοθεσία της Άσπας Καλιάνη. Θα κάνει πρεμιέρα 8 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και μετά θα συνεχίσει στον τόπο καταγωγής μου και ναι, δικό σου νομίζω στις Σέρες. Ναι. Και μετά θα πάει στην Αθήνα στην κεντρική σκηνή. Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ θα πάω. Αρέσει ο Αλέξανδρος Ρίγας? Δεν ξέρω. Δυσκολεύεσαι λίγο. Δεν ξέρω, και ναι και όχι. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν στη δραματική σχολή είχε έρθει για σεμινάριο και θυμάμαι ένα περιστατικό στο οποίο τον είχα ρωτήσει του τύπου ότι γιατί χρησιμοποιείτε τόσο πολύ στα σύριαλ πιο πολύ που κάνετε στην τηλεόραση, πατάτε πιο πολύ στον, στην ατάκα. Στην ατάκα, αυτό ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Και θυμάμαι ότι... Είναι χαρακτηριστικός, ναι, πάνω σε αυτό το κομμάτι, και πάνω στην ατάκα. Και θυμάμαι ότι δεν μου άρεσε όταν είσαι στον πρώτο χρόνο της σχολής και όλες είσαι λίγο αντίθετη με όλους και με, ναι, όλα. Προσπαθείς να δείξεις κάτι άλλο και να το παίξεις, να το πω λίγο κουλτουριάρι, ας πούμε. Ναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ο καθηγητής μου τότε μου την είχε πει και μου είχε πει «Άσε μας ρε μπάρμπα» με τα επιθετό μου. Αυτά έχω να πω για τη συγκεκριμένη παράσταση. Εγώ θα πάω και θα σας πω την επόμενη φορά τις εντυπώσεις μου. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω κι εγώ μία γνωστή, πολύ γνωστή, δηλαδή πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα την ξέρετε. Λίμνη των Κύκνων, ναι, στο Μεγάρο Μουσικής, που είναι, γνωρίζετε ρε παιδί μου, με μπαλέτα και τέτοια. Είναι του Τσαϊκόφσκι, από τα κρατικά μπαλέτα της Μόσχας, τη χορογραφία εννοώ και τη μουσική. Η διάσημη, μουσική είναι, νομίζω, η μουσική, ναι, 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 ναι. Η διάσημη λοιπόν αυτή και πολύ διαχρονική ιστορία αγάπης με την υπέροχη μουσική του Τσαϊκόφσκι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, για όσους δεν το γνωρίζουν, στο θέατρο Μπολσόι το Μάρτιο του 1877. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι, 4 Μαρτίου πρέπει να ήταν. Και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα που κερδίζει σταθερά χρόνο με το χρόνο την αγάπη των θεατών παγκοσμίως, όλο και περισσότερο. Από τα διασημότερα μπαλέτα όλων των εποχών. Ναι, πραγματικά. Επίσης, είναι ένα έργο το οποίο όχι μόνο θεωρείται σε κάθε εποχή μια σύγχρονη παράσταση μπαλέτου, αλλά και μια τρυφερή ιστορία αγάπης που αποτελεί σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο κεφάλαιο της ερωτικής θεματολογίας. Δηλαδή, η ιστορία του ουσιαστικά, αυτό που γίνεται ανάμεσα στον πρίγκιπα και στην κοπέλα. Μια διαχρονική ιστορία αγάπης. Τη ζεις? Εγώ? Ναι. Δεν χρειάζεται τώρα. Άντε καλά. Παραπάνω πράγματα. Αλλά εντάξει, νομίζω ως κοριτσάκι μ' αρέσουν αυτά. Ο πρίγκιπας, η πριγκίπισσα. Εντάξει. Και νομίζω κιόλας ότι γενικά η λίμνη των Κύκνων ενσαρκώνει όλη την γκάμα συναισθημάτων. Δηλαδή, παρόλο που είναι μια ιστορία αγάπης, ναι, 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 έχει τα πάντα μέσα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια για την υπόθεση. Η ιστορία ουσιαστικά της παράστασης αφηγείται τις αισθηματικές περιπέτειες ενός νέου πρίγκιπα και μιας όμορφης πριγκίπισσας που ένας κακόβουλος μάγος μεταμορφώνει σε έναν όμορφο κύκνο, την πριγκίπισσα. Έτσι λοιπόν η πριγκίπισσα Οντέτ, έτσι όπως τη λένε, περνά ολόκληρη τη ζωή της παγιδευμένη στη μορφή ενός κύκνου. Τα μάγια λοιπόν μπορεί να λύσει μόνο έρωτας, ο οποίος έρχεται με την όψη του ωραίου πρίγκιπα. Τον πρίγκιπα το λένε Ζίγφριντ και ορκίζεται να τη σώσει. Ο μάγος λοιπόν προσπαθεί να ξεγελάσει τον πρίγκιπα και να τον παντρέψει με την κόρη του Οντίλ, τον μαύρο κύκνο που μοιάζει πάρα πολύ με την Οντέτ, τον άσπρο κύκνο. Ο Ζίγφριντ, ο πρίγκιπάς μας, ξεφεύγει όμως από αυτή την παγίδα, τα μάγια λύνονται της Οντέτ και παίρνει στην αγκαλιά του την αγαπημένη του και πετούν μαζί στον ουρανό. Η ιστορία αυτή βασίζεται σε ρωσικά λαϊκά παραμύθια, καθώς και σε ένα αρχαίο γερμανικό μύθο που όμως Τσαϊκόφσκι έντισε μεταξύ του 1975 και 1876 με τη μοναδική μουσική του και το διαμόρφωσε σε ένα διαχρονικό μπαλέτο. Πολύ ενδιαφέρον νομίζω. Πολύ ενδιαφέρον, παρόλο που τα εισιτήρια σίγουρα φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ ακριβά. Ναι, είναι αρκετά ακριβά, έριξα μια ματιά στα εισιτήρια, είναι αρκετά ακριβά. Αλλά άμα είστε λάτρεις του μπαλέτου και γενικά θέλετε να δείτε αυτή την ιστορία μπροστά στα μάτια σας, νομίζω ότι αξίζει να πάτε να δώσετε λίγα παραπάνω λεφτά για να δείτε κάτι μοναδικό, είναι υπερθέαμα.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Και να πούμε και λίγα λόγια για τα κρατικά μπαλέτα της Μόσχας, τα οποία ιδρύθηκαν το 1989. Δεν μπορώ, παιδιά, να σας πω αλήθεια το όνομα. Δεν μπορώ, είναι πολύ δύσκολο. Για να δω. Βατσεσλάβ Γκόρντεφ. Δεν ξέρω αν τον τονίζω σωστά. Τώρα, αν θέλετε να ψάξετε περαιτέρω πληροφόρηση, μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ. Είσαι πολύ καλή. Το ξέρω, θα μάθω ρώσικα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, δεν ξαναλέω το όνομα. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν. Όσοι θέλουν να ακούσουν ξανά το όνομα, μου στείλουν μήνυμα. Όχι, όχι, όχι. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια ένα από τα πολύ μεγάλα αστέρια των μπαλέτων Μπολσόη. Και από τότε κατέχουν μια αξιοζήλευτη θέση στον παγκόσμιο χάρτη των κλασικών μπαλέτων, κερδίζοντας διαρκώς το χειροκρότημα και τις διακρίσεις. Δημιούργησαν λοιπόν τη δική τους παράδοση και επάξια θεωρούνται αυθεντία στο κλασικό μπαλέτο, όπως είναι η λίμνη των Κυκνών τώρα που ανεβαίνει. Εσύ μικρή έκανες μπαλέτο? Θα σου πω την πικρή μου ιστορία. Λοιπόν, είμαστε λίγο στο θέμα. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα. Έχω ένα μήνυμα από έναν ακροατή ο οποίος μου στέλνει «Θέλουμε, θέλουμε». Δεν θέλετε, σε ζητάει το κοινό σου. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Όχι, όχι, με τίποτα. Λοιπόν, Ελένη, θα στα πει τετατέτ. Ναι, θα την πάρω τηλέφωνο και θα το λέω μέχρι να βαρεθεί. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα να κάνω μπαλέτο επειδή έκανε η κολλητή μου φίλη τότε σχολείο, παλιά χρόνια αυτά. Και ξεκίνησα κι εγώ, έκανα ένα μάθημα και δεν ξαναπήγα. Α, τόσο σ' άρεσε? Δεν μ' άρεσε καθόλου. Πρέπει να ήσουν πολύ καλή. Δεν ξέρω. Δεν ήμουνα. Χάθηκε τώρα, θα σου τα μπουλσόκι. Δεν νομίζω να ήμουνα σαν τον κύριο αυτό που προανέφερα που δεν τον ξαναφέρουμε. Αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Με κέρδισε ο Στίβο. Ήσουν καλή εκεί? Ναι, ήμουνα. Ωραία. Τέλεια. Έχει κάτι άλλο να μα πει? Για τον παλετό? Ναι. Εγώ όχι. Έκανε? Εγώ και σαν κοριτσάκι εννοείται ότι έκανα. Πήγα σε παραπάνω μαθήματα. Σε τρία. Δεν θυμάμαι να σου πω. Όχι, ψέματα. Θα σου πω. Θυμάμαι. Η μαμά μου μπορεί να μου στείλει μήνυμα λίγο να με διορθώσει. Πήγαινα για αρκετό καιρό. Είχα κάνει και μία. Στο Μέγαρο Μουσικής κιόλας. Δηλαδή, παράσταση. Σαν παράσταση. Το θυμάμαι όταν είχα ντυθεί. Κύκνος. Πουλί, να το πω, δεν ξέρω τι ήταν. Κύκνος. Κοντά έπεσα. Θυμάμαι, ήμασταν μπλε και πράσινα. Εγώ ήμουν μπλε. Αυτό ήταν. Μετά σταμάτησα. Μετά άρχισα να τρώω. Με κέρδισε το φαΐ τελικά, το μπαλέτο. Το καλύτερο άθλημα. Και θα σου πω, και στη δραματική σχολή που πήγαινα, κάναμε μπαλέτο. Έκανες μια πυροέτα? Ναι, όχι, έκανα μπαλέτο. Μπαλέτο. Δηλαδή έχω μάθει τα στοιχειώδη βήματα. Α, γιατί λένε ότι το μπαλέτο και η ξυφασκία είναι τα πιο σωστά για το σώμα σου. Για το σώμα, ναι, στέτησε... η ισορροπία του σώματος. Ναι, και εγώ το ξέρω πολύ αυτό. Πολύ σωστά. Αυτό ήταν εκεί, σταμάτησα. Μ' άφησε, το άφησα. Ωραία εμπειρία. Καλή. Δεν μπορείς να πεις. Να ακούσουμε λίγη μουσική. Επιστρέψαμε λοιπόν και επειδή μου κάνουν παράπονα, έχω να δώσω χαιρετίσματα στην πιο όμορφη Σεραία. Να πάει να δει την παράσταση μια ξεχωριστή μέρα, όταν πάει στις Σέρες. Αυτό, στην πιο όμορφη Σεραία. Α, εντάξει. Να συνεχίσουμε τώρα με τα χαιρετίσματα. Εντάξει. Καλά, χαιρετίσματα και από μένα. Λοιπόν, συνεχίζω. Ας αλλάξουμε λίγο πόλη. Πάμε στην Αθήνα τώρα. Γιατί τόση ώρα μιλάμε για Θεσσαλονίκη. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, λοιπόν, στο θέατρο Αλφα Ιδέα. Από τις... θεωρώ για μένα τουλάχιστον από τις καλύτερες κωμωδίες του Γκολντόνι. Θα παρατηρήσετε βασικά, και εσύ μπορεί να το παρατηρήσεις, ναι, ότι κάθε φορά που λέω, λέω και στο τέλος από, από τις καλύτερες για μένα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όλες αρέσουν. Όλες είναι καλύτερες. Δεν λέω όσες θέλω. Συνεχίζω λοιπόν. Η ομάδα Ιδέα, σε μια εποχή εξυπηρέτησης συμφερόντων και χρεών, αποφασίζει να εξυπηρετήσει την τέχνη της κωμωδίας του θεατρικού είδους της Commedia dell'arte και ταυτόχρονα εξυπηρετεί, το τονίζω αυτό, τις ψυχές μας. Λίγα λόγια για την παράσταση. Οι υπηρέτες το κατάλαβαν πια πως δεν είναι υπηρέτες. Το νιώσαν και δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτή τη συνειδητοποίηση. Γι' αυτό κάνουν θέατρο. Θα μπορέσει κάποιος με τη μάσκα του υπηρέτη να γκρεμίσει τη σκουριασμένη τραβάλα? Να απαντήσω. Τι κατάλαβες? Δεν θα μπορέσει. Κάτι κατάλαβες? Όχι πολλά πράγματα. Θα έπρεπε? Όχι. Α, γι' αυτό λοιπόν και εγώ έρχομαι και συμπληρώνω. Όλα αυτά που σας διαβάζω.
όλα αυτά που σας διαβάζω είναι από ανακοινώσεις που έχει κάνει το θέατρο Αλφα Ιδέα. Απλώς επειδή εγώ τουλάχιστον η γνώμη μου είναι ότι δεν δίνει στο θέατρο αυτή την ανακοίνωση τι ακριβώς θα συναντήσει, θέλω να σας πω λίγες παραπάνω πληροφορίες, έτσι πως έχω δει εγώ την παράσταση και έχω διαβάσει εγώ το έργο, την Κολντόνη. Είναι λοιπόν μια σάτιρα για τον έρωτα, το πάθος για την ευτυχία, για την προσπάθεια προς την ευτυχία. Υπάρχει ένας υπηρέτης, ο Τροφαλδίνο, δεν κάνω λάθος. Ναι. Αν το λέω λάθος, μπορεί κάποιος να με διορθώσει, να στείλει μήνυμα. Να πούμε κιόλας μετά τους τρόπους επικοινωνίας. Ναι, θα τους πούμε. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο υπηρέτης, ο οποίος υπηρετεί δύο αφεντάδες. Είναι παμπώνυρος και πολύ γκαφατζής. Περιπλέκει τους πάντες και τα πάντα. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτός υπηρέτης των δύο αφεντάδων, αλλά αυτοί οι υπηρέτητες του. Καταφέρνει και τους δύο να τους κοροϊδέψει και πληρώνεται και από τους δύο. Μέχρι που τον επισκέπτεται ένας έρωτας. Όπα. Ναι. Μπορείτε να πάτε να το δείτε όσοι είστε στην Αθήνα. Η χαρακτήρες είναι παραμένει από την Comedia dell'arte, η οποία σατιρίζει τα ήθη μιας εποχής, τα ήθη μιας συντηρητικής εποχής. Να πω κιόλας, η σκηνοθεσία είναι του Γάκη Κώστα και η ηθοποίη είναι η Κατερίνα Παπουτσάκη, Μπίμπης Κωνσταντίνος, παίζει και ο Κοψιδάς Γιώργος, τον οποίο τον ξέρω κιόλας, πολύ ωραία παράσταση, ωραία ηθοποίη, και Φιλιός Άκης και άλλοι πολλοί. Μάλιστα, ωραία παράσταση. Ναι, μακάρι να είμαι στην Αθήνα να μπορούσα να πω να τη δω. Βασικά όλες εγώ από ότι... Παρατηρεί το κοινό. Πάμε ένα ταξιδάκι, να δούμε όσες παραστάσεις μας ενδιαφέρουν. Συνεχίζουμε. Ναι. Να πούμε λίγο πρώτους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2313-022-040 είτε να μας στείλετε ένα email στο radio@papakiaoelas.org. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ακόμα μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα στις 11 Οκτωβρίου. Τώρα ακριβώς που τελειώνει δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω. Συνήθως και αυτή, ποια θα πούμε? Έας. Του Σοφοκλή. Ναι, και αυτή και η υπηρέτη των αφενταδών παίζουν και αρκετό καιρό. Ναι, μπορούν ναι. Οι ακροατές να μπουν να το ψάξουν. Να μπείτε να το ψάξετε. Αλλά παίζουν, αν δεν κάνω λάθος, και διπλές παραστάσεις και για αρκετό καιρό. Λοιπόν, η παράσταση λέγεται Έας και είναι του Σοφοκλή, στη σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη. Ανεβαίνει στο θέατρο από Μηχανής Θέατρο, στην κάτω σκηνή. Και τώρα θα σου πούμε και λίγα λόγια για την παράσταση. Σε ένα λοιπόν ερημικό τοπίο, η πόλη αντικαταστείται από το στρατό. Ο Έαντας θα μπορούσε να εκπροσωπήσει αυτή την πόλη, την πόλη που πιστεύει ότι μπορεί να είναι αυτάρκης. Ένας εμφύλιος λοιπόν ξεσπά, ο σύμμαχος τελικά γίνεται εχθρός. Την τραγική λοιπόν πτώση του ήρωα ακολουθεί η πολιτική, με τη μορφή της διαμάχης και της εξισορρόπησης. Μια πολιτική εξουσία ανίκανη να λειτουργήσει για το καλό του συνόλου, αποτυχημένη και πλήρως διεφθαρμένη. Ο εχθρός λοιπόν δεν κρύβεται πίσω από τα τείχη. Η βρώμα που αναδύεται από το αίμα των σκοτωμένων ζώων σηματοδοτεί την στοιχειώδη έλλειψη ευγνωμοσύνης του συνόλου απέναντι στο άτομο. Έτσι λοιπόν τα διαμελισμένα κορμιά τους υποδηλώνουν τον σπαραγμό, την σύψη αυτής της κοινωνίας, αλλά και την αδυναμία του ατόμου να ενεργήσει για το καλό του συνόλου. Κανένας θεός λοιπόν δεν μπορεί να βγάλει αυτή την κοινωνία από αυτό το τέλμα που έχει μπει. Ίσως μόνο ένας τρίτος δρόμος ως εναλλακτική λύση να βοηθήσει. Μία εναλλακτική για την οποία σημασία δεν έχουν οι ανταγωνιστικές, αλλά οι συναγωνιστικές αρετές. Ένας προσανατολισμός προς την πολιτισμένη συμβίωση. Αυτά εγώ είχα να πω για αυτή την παράσταση. Είναι από τα παλιότερα δισοθέντα έργα του Σοφοκλή, αυτή η τραγωδία. Και να σου πω ότι παρόλο που είναι από τα πιο δημοφιλή έργα του Σοφοκλή, είναι και η πιο παρεξηγημένη, γιατί κατηγορήθηκε για έλλειψη σεβασμού, νομίζω, στο χώρο και στη δράση. Ναι, το έχω ακούσει. Είναι τριλογία, αυτό. Δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνω, είμαι σίγουρη. Είναι τριλογία, λοιπόν. Είναι τριλογία, τέλος. Είναι γεγονός. Τελεία. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Στην Αθήνα, όπως είπαμε, δεν γνωρίζουμε αν θα έρθει στην πόλη μας.
Νομίζω θα το μάλλον, ξέραμε, ναι, δεν θα έρθει. Μάλλον όχι. Δύσκολα. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάτε να ενημερωθείτε και να δείτε αυτή την πολύ ωραία παράσταση του Σοφοκλή. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, αναφέρουμε ακόμα μία φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2313-022-040 είτε να μας στείλετε ένα email στο radio@papakiaoelas.org. Να πούμε κιόλας ότι θα κάνουμε και μία σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Τώρα μέσα στην εβδομάδα ελπίζουμε να είναι έτοιμη. Για να μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε μηνύματα, οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα στις ταινίες. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στις ταινίες. Λοιπόν, έχω να προτείνω μια ελληνική ταινία, το The Bachelor 2. Είδαμε και το 1. Δεν σ' άρεσε? Καθόλου. Όχι, δεν είναι του γούστου. Λοιπόν, πρεμιέρα έχει 25 Δεκεμβρίου και είναι κωμωδία. Είναι η σκηνοθεσία του Γιάννη Παπαδάκου. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι Γιάννης Τσιμιτσέλης, Νίκος Βουρλιώτης, Θανάση Βυσκαδουράκης, Ηλίας Μελέτης, Βασιλική Τρουφάκου, Γιώργος Μαυρίδης και άλλοι. Πολύ μ' αρέσει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να σου πω τώρα λίγα λόγια για την υπόθεση της ταινίας. Ένας φίλος από τα παλιά ετοιμάζεται να παντρευτεί, οπότε προκύπτει και ευκαιρία για ένα bachelor party και οι ήρωες της ταινίας δεν τη χάνουν, εννοείται αυτή. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά που θα δοκιμάσει τα όρια τους. Ο γάμος πρόκειται να γίνει στην Κρήτη και οι σφακιανοί συγγενείς της νύφης δεν αστείευονται καθόλου. Νέοι φίλοι αλλά και εχθροί θα ενταχθούν στην παρέα, θα αντιμετωπίσουν κριτικές βεντέτες αλλά και τις συνέπειες του πιο επικού bachelor party. Λοιπόν, το The Bachelor 2 είναι μία από τις εμπορικότερες ελληνικές ταινίες της προηγούμενης κινηματογραφικής σεζόν και επιστρέφει στις 25 Δεκεμβρίου, όπως ξαναείπαμε. Η πρώτη ταινία The Bachelor ξεπέρασε τα 100.000 εισιτήρια στην ελληνική αγορά και η δεύτερη ταινία της σειράς, τέλος πάντων, κουβαλώντας τις μνήμες του πρώτου, έρχεται για να εξερευνήσει νέες πτυχές και να δοκιμάσει εκ νέου τη σχέση της παρέας. Εγώ θα πάω να δω. Να πας, να έρθεις να μας πεις τη γνώμη σου. Θα έρθω. Δεν θες να έρθεις μαζί μου? Το είχα δει το ένα λίγο στην τηλεόραση. Όχι λίγο. Λίγο δεν την είδα όλη. Α, έχει παίξει και στην τηλεόραση. Την είχα πετύχει. Εκτός μπορεί να λέω κι άλλη. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, σίγουρη. Θα πας να τη δεις, δηλαδή σου αρέσει? Ναι, ναι, θα πάω να τη δω. Είναι του γούστου σου τέτοιες? Ναι, μου αρέσουν οι κωμωδίες και αυτά, είναι και ελληνική παραγωγή. Νομίζω πέρσι, μπορείς λίγο να μου ξαναπείς λίγο τους ηθοποιούς? Βεβαίως. Δεν τους έχω γράψει όλους. Ναι, απλά νομίζω υπάρχει μια διαφορά στους πρωταγωνιστές. Γιάννης Τσιμιτσέλης, Νίκος Βουρλιώτης, Θανάσης Βυσκαδουράκης, Ηλίας Μελέτης, Βασιλική Τρουφάκου. Ο Ηλίας Μελέτης, αν δεν κάνω λάθος, πήρε τη θέση του Τότσικα, γιατί πέρσι έπαιζε ο Τότσικας. Ναι, 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 ναι. Γιατί κάτι δεν μου πήγε καλά τώρα. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Ναι. Εντάξει, ο Τότσικας μου αρέσει τώρα. Και εμένα μου αρέσει. Θα αρέσει, ε? Ναι, αρέσει. Να συνεχίσουμε με κάτι διαφορετικό. Πώς γίνεται πάντα σε μένα να πέφτουν τα θρίλερ? Δεν ξέρω. Βλέπεις? Πάρα πολύ, αυτό το έχουμε πει. Α, το έχουν μάθει όλοι. Το μυστικό των Marabone. Ναι, Marabone. Άλλη κι εγώ, άλλη Σουζάνα. Και ψυχο... τι? Ο, κάτσε. Τι είπα εγώ, αγάπη μου? Όχι, εσύ το είπες σωστά. Λέω πριν που δυσκολεύτηκες. Κοιτάξτε, για μένα ήταν και ρώσικο, αγγλικό είναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ψυχολογικό θρίλερ λοιπόν, το μυστικό των Marabone. Το Marabone είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ που διηγείται την ιστορία τεσσάρων αδελφών που προσπαθούν να επιβιώσουν στην έπαυλη που ζούσαν με τη μητέρα τους. Έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια ασφαλή καθημερινότητα στο λαβυρινθώδες, έχω πρόβλημα και στα ελληνικά, σπίτι τους, μετά το θάνατο της μητέρας τους. Σιγά σιγά όμως πείθονται ότι στη σοφίτα του σπιτιού τους κατοικεί ένα διαβολικό πνεύμα που προσπαθούν ενωμένοι να το καταστρέψουν. Πω, ανατρίχιασα. Είμαι καλή ηθοποιό. Είσαι πάρα πολύ καλή, μπράβο. Νομίζω θα γίνω. Αυτό λοιπόν, εγώ σίγουρα θέλω δηλαδή να πάω να το δω, τώρα ελπίζω να καταφέρω να πάω να το δω κιόλας, γιατί μου αρέσουν εμένα τα θρίλερ και ειδικά τα ψυχολογικά. Our charms in the end.
But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are. Επανήλθαμε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Πριν συνεχίσεις, ξέρεις τι παρατήρησα? Όχι. Ότι. Ναι, οκ. Okay. Πες μου. Παρατήρησα ότι παρόλο που έρχονται Χριστούγεννα, δεν έχουμε πει καμία χριστουγεννιάτικη παράσταση. Και παίζουν πάρα πολλές, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και στεναχωρήθηκες? Ναι, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Και εμένα μου αρέσουν πολύ τα Χριστούγεννα. Θυμάσαι μια φωτογραφία που είχαμε βγάλει μαζί πέρυσι τα Χριστούγεννα? Αγκαλιά με ένα χιονάνθρωπο. Όχι, προσπαθώ να τη ξεχάσω. Σίγουρα προσπαθείτε να μου τη θυμίσετε και εσείς και μία ακόμα. Θα σου πω κάτι, θα την βάλω προφίλ σελίδα που θα ανεβάσουμε. Ναι, αυτό θα γίνει. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε καλύτερα και ας βρούμε την επόμενη φορά κάποιο θεατρικό χριστουγεννιάτικο. Και κάτι ακόμα ήθελα να σε ρωτήσω, έχω μια πορεία. Πιστεύεις, δεν θέλω να φοβάσαι. Εντάξει. Πιστεύεις ότι λέμε πιο πολύ για θέατρο ή για κινηματογράφο? Πιστεύω βασικά ότι σχολιάζουμε λίγο περισσότερο τα θέατρα, έχω την εντύπωση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Νομίζω μια θεατρική παράσταση έχει πιο πολλά πράγματα να πεις, να σχολιάσεις για μια θεατρική παράσταση. Είναι εκείνη τη στιγμή, είναι live. Ανακάλυψα ότι σου αρέσει πιο πολύ το θέατρο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχεις κατασταλάξει ακόμα. Είμαι μοιρασμένη. Μάλιστα. Μην με κοροϊδεύεις. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Λοιπόν, τώρα έχω ένα δρόμενο, μπορούμε να το πούμε. Είναι το Battle of the Best Θεσσαλονίκη 2017. Το οποίο γίνεται από 2005. Το φεστιβάλ λοιπόν του Battle of the Best καλεί τους καλλιτεχνικά ανήσυχους χορευτές χορογράφους το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τις 12.30 μετά μεσημβρίας, για να πειραματιστούν και να παρουσιάσουν street dance χοροθέατρα χωρίς κανόνες και περιορισμούς, αποδεικνύοντας λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο ότι ο χορός είναι πάνω απ' όλα μια τέχνη. Συμφωνείς? Εννοείται. Η μουσική, το θέατρο, ο χορός, πιστεύω ότι όλα αυτά είναι τέχνη. Βασικά, τα πάντα θεωρώ στη ζωή ότι είναι τέχνες, αλλά αυτά είναι τα πιο γνωστά κιόλας. Λοιπόν, να πω τις προδιαγραφές του χοροθεάτρου. Η κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 μέχρι 30 χορευτές, ανεξάρτητου φύλου και ηλικίας. Η διάρκεια δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4 λεπτά. Ο φωτισμός θα είναι ο ίδιος για όλες τις ομάδες και μπορούν να χρησιμοποιήσουν φορητά αντικείμενα σε συνεννόηση βέβαια με τη διοργάνωση. Η μουσική θα δοθεί από την ομάδα στην διοργάνωση μέσω email. Όποιον ενδιαφέρεται μπορείτε να πάτε να το ψάξετε για να δείτε και τρόπους επικοινωνίας και τέτοια. Και υπάρχει και βραβείο. Σε κάθε ένα από τα 3 διακριθέντα χοροθέατρα θα απονεμηθούν μία αναμνηστική παλέτα Street Dance Theater Awards, 500 ευρώ χρηματική υποστήριξη και 500 ευρώ ISPAC δωρεπιταγή. Αυτά. Ενδιαφέρομαι λοιπόν. Θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να στείλουν ένα email. Να πω το email για να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο. Να πού να το ψάξουν. Ναι, καλύτερα. Ωραία, μπείτε να το ψάξετε. Για να βγουν και παραπάνω στη. Ναι, σωστά, και η διοργάνωση θα επικοινωνήσει μαζί σας. Αυτά. Ωραία. Να πω ότι το σοου ξεκινάει στις 1, το εισιτήριο είναι 15 ευρώ, προπόληση 10. Αυτά. Χορηγός είσαι και τα ξέρεις όλα. Όχι. Εσύ το διοργανώνεις. Και γίνεται η προθέρμανση 8-12 στις 8.30 στο 8-Ball Club. Αχ, κάπου το ξέρω αυτό. Προφανώς και το ξέρεις. Ναι, κάτι συμβαίνει τώρα εκεί. Χαμός γίνεται. Όχι, έχει κάτι σαν live. Ναι. Κάτι γνωστή. Δεν είμαι χορηγός, αλλά το ψάξα λίγο. Συνεχίζω. Άντε, καλά. Okay. Λοιπόν, παρόλο που κατηγορώ εσένα για το θέατρο, θα επανέλθω λίγο στο θέατρο. Σειρά συζητήσεων για τη Ρώση. Ό,τι κοροϊδεύεις το λούζες. Πες τώρα. Σειρά συζητήσεων για την παράσταση, η Ρώσικη Επανάσταση στο Βασιλικό Θέατρο. Δεν το λέω, δεν το αναφέρω έτσι γιατί μου αρέσει η παράσταση. Αχα. Το αναφέρω για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Θα μάθεις. Πείτε μας, πείτε. Μην βιάζεσαι. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει στο πλαίσιο της παράστασης, της Ρώσικης Επανάστασης όπου είπα, ένα κύκλο συζητήσεων που αφορούν το ιστορικό πλαίσιο, την εποχή, τις τάσεις και την τέχνη.
από 3 έως 17 Δεκεμβρίου. Είναι σε, για συγκεκριμένες δηλαδή ημερομηνίες, δεν είναι από 3 έως 17. Ναι. Μπορούν οι ακροατές να μπουν να ψάξουν πότε. Στις οποίες το κοινό θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις απόψεις τους για τα γεγονότα της Οκτωβριανής Επανάστασης, καθώς και τις ιστορικές εξελίξεις που ακολούθησαν. Θα υπάρχουν καλεσμένοι. Εγώ να σας πω κιόλας ότι θα πάω. Έχω κανονίσει να πάω Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου. Όπου εκεί είναι συντονιστής ο Γιάννης Αναστασάκης, ο οποίος είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και θα είναι και ο κύριος Μαργαρίτης, καθηγητής πολιτικής ιστορίας. Υπάρχουν και άλλοι καλεσμένοι, βέβαια, διαφορετικές ημερομηνίες. Εγώ εκεί θέλω να πάω. Εκεί θα να πάω. Πας. Ναι, μπορείτε να πάτε να ψάξετε για ποια θέλετε, για ποια ημερομηνία και ποιοι είναι οι καλεσμένοι, για να το δείτε. Επιστρέψαμε. Θα πω κάτι τελευταίο και θα κλείσουμε. Κάθε φορά που κλείνουμε στεναχωριέμαι. Κάθε φορά όλο και περισσότερο. Εντάξει, και την άλλη Τετάρτη εδώ θα είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, 5 λόγια για να κάνεις playback θέατρο. Οπ. Τι σου λέει ο τίτλος, τι καταλαβαίνεις. Θέλω να μου πεις τι Όχι, καταλαβαίνεις. Θέλω να μάθω λίγο ότι αν σου λέει κάτι. Quiz, για πες πάλι τον τίτλο. 5 λόγια για να κάνεις playback θέατρο. Black θέατρο. Black. Playback θέατρο. Τι εννοεί, ας πούμε, να παίζεις εκείνη τη στιγμή. Καλά. Ας μας πει καλύτερα. Λοιπόν, το θέατρο playback διαφέρει από την κλασική μορφή θεάτρου. Η παράσταση playback προκύπτει μέσα από τη συνεργασία του κοινού με τους ηθοποιούς. Μέσα σε μια διαδικασία, οι άνθρωποι αφηγούνται γεγονότα ή στιγμές από την προσωπική τους ζωή και τα παρακολουθούν να διαδραματίζονται πάνω στη σκηνή από τους ηθοποιούς. Ένα σίγουρα πρωτοποριακό είδος θεάτρου. Εγώ θα το έλεγα λίγο αυτοσχεδιασμό. Ναι. Κάτι τέτοιο. 5 λόγια λοιπόν για να δεις playback θέατρο και για να ασχοληθείς γενικά με αυτό. Πρώτον, ζεις την εμπειρία πώς είναι να γίνεσαι αποδεκτός όπως πραγματικά είσαι. 2. Εξερευνείς. Κάνω και 2. 2. Κάνω και 2. Μου κάνει 1. 2. Τα είπα ξύχω κιόλας. Λοιπόν. 2 λοιπόν. Εξερευνείς την ταυτότητά σου και καλλιεργείς την συναισθηματική σου αυτογνωσία. 3. Έρχεσαι σε επαφή με την δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό σου. 4. Υπερβαίνεις τα προσωπικά στερεότυπα και ανοίγεις το μυαλό και την καρδιά σου. 5 και τελευταίο. Ανοίγεις τον εαυτό σου σε ένα διαφορετικό τρόπο ύπαρξης και αυτό αλλάζει τον τρόπο που συνδέεσαι με τους άλλους. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε, βιάζεσαι. Όχι, εσένα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Α! Αμέσως. Παρακαλώ. Πολύ με αποπέρνει σήμερα. Συγγνώμη. Και στεναχωριέμαι. Όχι, συγγνώμη. Καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Ναι. Κινούμε. Ναι, κινείσαι λίγο. Okay. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κλείσουμε. Άλλη μια Τετάρτη τέλειωσε. Μιλώντας για τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Την επόμενη Τετάρτη 8 με 9 ξανά μαζί. Πάλι εδώ. Πάλι εδώ. Πάλι τα ίδια. Με πιο πολύ θέατρο, με πιο πολύ κινηματογράφο. Με πιο πολλά δρόμενα, κέφι. Με τέχνη. Χαμός με την τέχνη. Χριστουγεννιάτικα. Καλά, εννοείται χριστουγεννιάτικα. Για να κάνουμε και το χατήρι της Γεωργιάνας. Θα φέρω και πράγματα να μπούμε στο mood. Τέλεια. Καληνύχτα από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ακολουθεί η εκπομπή. Ακολουθεί η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Με τον κύριο. Δικό σου. Δικό σου. Δικό σου. Γεράσιμο Βραχιολίδη. Ευχαριστούμε πολύ.